Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χίος Digital στους τηλεοπτικούς δέκτες σας για μία ακόμη φορά με τον Αντώνη Κουνέλη. Και με την Ειρήνη Αναγνώστου. Για να δούμε ένα ενδιαφέρον θέμα και απόψε που έχει να κάνει με την ψηφιακή τάξη. Σωστά. Είχαμε κάνει μία αναφορά στο τι γινόταν πέρσι στα σχολεία, ειδικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εμείς βέβαια είχαμε δείξει ψηφιακά πώς γίνεται μάθημα και στα δημοτικά με τους διαδραστικούς πίνακες. Αλλά ας πούμε την εξέλιξη της ιστορίας της ψηφιακής τάξης στη δευτεροβάθμια. Δηλαδή, σωστά, από την πρώτη γυμνασίου, τι κάνουμε πλέον στη Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα πιλωτικής εισαγωγής διαδραστικών πινάκων συστημάτων καλύτερα και συναφούς εξοπλισμού στα σχολεία, στα γυμνάσια, στη Β' γυμνασίου συγκεκριμένα. Είναι συνέχιση του περσινού προγράμματος, όπως είπες. Το οποίο πρόγραμμα, να θυμίσουμε, ότι αφορούσε τη χορήγηση, τη δωρεάν χορήγηση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ενός netbook, σωστά, ενός μικρού υπολογιστή. Με εκπαιδευτικό υλικό. Μπράβο. Εγκατεστημένο. Για συγκεκριμένα μαθήματα. Ναι, εδώ να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα που συνεχίζεται αυτή την περίοδο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση και αφορά όλα τα σχολεία όλης της Ελλάδας. Απευθύνεται σε κάθε σχολική επιτροπή ξεχωριστά. Αλλά πάλι τα παιδιά που από πέρσι που ήταν πρώτη γυμνασίου πάνε φέτος στη Δευτέρα. Σωστά. Γι' αυτό και το πρόγραμμα αναφέρεται μόνο στη Β' γυμνασίου. Σε αυτό θα μπορούσε να μας δώσει κάποιες πληροφορίες ο κύριος Τιμολέον Θεοφανέλης, ο οποίος είναι σχολικός σύμβουλος πληροφορικής περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Θα τον καλέσουμε λοιπόν να μας πει λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς, σε ποια διαδικασία και σε ποια φάση βρισκόμαστε για αυτό το πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει, τι προβλέπει, ποια σχολεία μπαίνουν, τη συμμετοχή, ναι, και όλα αυτά. Και πώς το κρίνει εκείνος σαν πρόγραμμα. Ειδικότερα για το Βόρειο Αιγαίο και για τη Χίο. Σωστά. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θεοφανέλη Τιμολέον, ο οποίος είναι σχολικός σύμβουλος πληροφορικής περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Καλησπέρα, κύριε Θεοφανέλη. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα που θα εισάγει τα διαδραστικά συστήματα στο γυμνάσιο, στη Β' γυμνασίου συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το έργο. Ναι, κοιτάξτε, η σχολική τάξη από τότε, τα τελευταία χρόνια, από τότε που υπήρχαν σχολεία τέλος πάντων, είναι η ίδια. Δηλαδή, θυμάμαι κάποια στιγμή άλλαξαν, υπήρχαν τα ξύλινα θρανία και υπήρχαν τα θρανία τα οποία είναι χωριστά τα καρεκλάκια, αλλά η σχολική τάξη είναι η ίδια τα τελευταία χρόνια. Τώρα με αυτό το πρόγραμμα έρχεται μια μεγάλη αλλαγή. Έρχονται αυτοί οι διαδραστικοί πίνακες να μπουν στα σχολεία και συγκεκριμένα μπαίνει ένας διαδραστικός πίνακας για κάθε τμήμα της Β' γυμνασίου που υπάρχει, που αυτό είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει πάρα πολύ τη δομή του σχολείου και θα αλλάξει και την ατμόσφαιρα της σχολικής τάξης. Κύριε Θεοφανέλη, αυτό πώς θα γίνει? Θα αποκτήσει κάθε σχολείο στη Δευτέρα γυμνασίου του διαδραστικούς πίνακες? Ναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ήρθε από το Υπουργείο, αλλά άφησε τα σχολεία. Δεν διάλεξε το Υπουργείο κάποιους διαδραστικούς πίνακες να πάνε στα σχολεία, αλλά άφησε τις σχολικές επιτροπές των σχολείων να επιλέξουν μέσα από μια γκάμα διαδραστικών πινάκων ποιους θέλουν, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Δηλαδή, είναι 5 κατηγορίες διαδραστικών πινάκων και τους άφησε στα σχολεία, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το κάθε σχολείο και τις ιδιαιτερότητές του, να επιλέξουν ποιο διαδραστικό πίνακα. Υπάρχει συμμετοχή από τα σχολεία, κυρία Θεοφανέλη? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Λέω, υπάρχει συμμετοχή από τα σχολεία? Στο Βόρειο Αιγαίο όλα τα γυμνάσια συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Όλα τα σχολεία. Δεν γιατί σας άκουσα. Λέτε όλα τα σχολεία από το Βόρειο Αιγαίο, έτσι? Ναι, ναι, όλα τα γυμνάσια, γιατί είναι γυμνάσια μόνο. Όλα τα γυμνάσια. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί δεν είναι το ίδιο ενθαρρυντικά τα μηνύματα από την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω για την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν το έχω κοιτάξει. Πότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα, ξέρετε? Κοιτάξτε, τώρα τα σχολεία είναι στη φάση που έχουν επιλέξει ποιο διαδραστικό πίνακα θα πάρουν. Έχουν υποβάλει δηλαδή ποιο διαδραστικό πίνακα θα πάρουν και μάλιστα δεν είναι υποχρεωμένοι. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα σχολείο με 3 τμήματα και να πάρουν ένα την πρώτη επιλογή, ένα τη δεύτερη και ένα την πέμπτη, ας πούμε. Μάλιστα. Και προχωράει στο να έρθουν οι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία. Όταν έρθουν οι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία,
θα υπάρξει μια εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πάνω στους διαδραστικούς πίνακες ώστε να μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν. Βρισκόμαστε στη Yes. φάση που περιμένουμε τώρα τους διαδραστικούς πίνακες να έρθουν στα σχολεία. Κύριε Θοφανέλη, το ερώτημα που προκύπτει είναι αφού οι εκπαιδευτικοί θα εκπαιδευτούν εκ των υστέρων, πώς ξέρανε τι να διαλέξουνε? Α, ωραία. Υπήρχαν σε κάθε σχολείο στάλθηκαν κάποια φυλάδια που έλεγαν τα θετικά και τα πλεονεκτήματα της κάθε κατηγορίας διαδραστικού πίνακα. Οπότε με βάση αυτά τα στοιχεία επέλεξαν. Δηλαδή είναι κάποιοι που είναι περισσότερο ανθεκτικοί, κάποιοι που είναι πιο ευαίσθητοι, κάποιοι που είναι πιο φορητοί. Δηλαδή κάθε διαδραστικός πίνακας έχει κάποια θετικά σημεία και ανάλογα με τη χρήση που φανταζόταν ότι θα κάνει το κάθε σχολείο, διάλεγε με αυτά τα κριτήρια. Μάλιστα. Και το Υπουργείο θα καλύψει πλήρως οποιαδήποτε επιλογή κάνουν. Ναι. Ποιες βελτιώσεις πιστεύετε ότι θα επιφέρει στην εκπαίδευση αυτό το σύστημα? Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό το σύστημα, οι διαδραστικοί πίνακες δηλαδή, που τους έχουμε δει, εγώ τους έχω δει στη σχολεία της Χίου πριν έρθουν, και αυτό που βλέπω που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τραβάνε τον ενδιαφέρον των μαθητών. Δηλαδή οι μαθητές, πέρα από το βαρετό, κοιτάξτε, οι μαθητές σήμερα μεγαλώνουν δεν μεγαλώνουν όπως μεγαλώναμε εμείς με την τηλεόραση. Μεγαλώνουν με υπολογιστές, μεγαλώνουν με ίντερνετ, δηλαδή μεγαλώνουν με την έννοια ότι αλληλεπιδρούν. Δηλαδή η Μάλιστα. τηλεόραση είναι κάτι το οποίο κάθομαι εγώ και το παρακολουθώ και είμαι παθητικός. Ενώ οι μαθητές σημερινοί με το ίντερνετ έχουν μάθει να βάζουν και εκείνοι πράγματα, να δέχονται και να βάζουν πράγματα. Οπότε η διαδραστική πίνακα είναι κάτι που ταιριάζει στην οτροπία τους. Σίγουρα για τα παιδιά θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Το θέμα είναι όμως στο δημοτικό όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί, εκεί είναι ένας δάσκαλος. Σε κάθε τάξη κάνει όλα τα μαθήματα και είναι και πολύ πιο εύκολο ο δάσκαλος να προσαρμοστεί. Εδώ τώρα πρέπει να εκπαιδεύσετε δεκάδες καθηγητές. Ωραία. Είναι πάρα πολύ καλή αυτή η ερώτησή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει σωστή όσο γίνεται καλύτερη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πάνω σε αυτά τα συστήματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή τους. Εγώ βλέποντας τους διαδραστικούς πίνακες μέχρι τώρα βλέπω σίγουρα ότι η χρήση τους έχει πάρα πολύ νόημα στα θετικά μαθήματα, δηλαδή σε μαθήματα όπως η φυσική, ας πούμε, και τα μαθηματικά, είναι πάρα πολύ εύκολο να πιστεί ο καθηγητής ότι κάνουν καλύτερο το μάθημά του και τον βοηθάνε στο να κάνει πράγματα. Μάλιστα. Τώρα, στα φιλολογικά ή στην ιστορία, θεωρώ ότι θα είναι λίγο πιο περιορισμένη η χρήση τους. Αλλά παρόλα αυτά, δηλαδή για φανταστείτε στο μάθημα της ιστορίας ότι ο καθηγητής έχει ένα χάρτη, στον οποίο χάρτη μπορεί να βάζει σημεία πάνω, να τον μετακινεί, να τον αλλάζει. Ενώ αυτό στην καθημερινότητα δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Να κουβαλάει ο καθηγητής 4 χάρτες και να λέει η Ελλάδα ήταν μέχρι εδώ, μετά πήγε μέχρι εκεί, μετά πήγε μέχρι εκεί. Αυτό μπορεί μέσω του διαδραστικού πίνακα μπορεί αυτό το πράγμα να έχει το χάρτη και να δείχνει την Ελλάδα να την προχωράει, να Μάλιστα. τη μεγαλώνει, ας πούμε. Πολύ ωραία. Κύριε Θαφανέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια και όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία να εξοπλιστούν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια Γεια σας. σας. Γεια σας.